Είμαστε εδώ πέρα για να διαμαρτυρηθούμε για τις συγχωνεύσεις οι οποίες έχουν έρθει και να εφαρμοστούν μέσα στο καλοκαίρι σαν κεραυνό στην ΕΡΤΡΙΑ. Συγχωνεύσεις οι οποίες τη ονομόλαση θείου τον βρίσκουν με 14 λιγότερα τμήματα, τα 6 εκ των οποίων είναι στην περιοχή της Ιτίας. Οι συγχωνεύσεις αυτές γίνανε οριζόντια, δηλαδή χωρίς να κριθούν οι μαθητές οι οποίοι έχουν γνωματεύσεις με μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτικές αναπηρίες μέσα στα σχολεία μας. Συνεπώς, καταλαβαίνουμε ότι θα δημιουργηθεί ένα δυστοπικό τοπίο. Οι μαθητές αυτοί θα οδηγηθούν στην εκπαιδευτική αποτυχία και στον αποκλεισμό. Και συνάμα με αυτούς και όλες οι τάξεις οι οποίες έρχονται να γίνουν πολυκληθή τμήματα και με περιπτώσεις που έχουν τέτοιες ιδιαιτερότητες. Είμαστε εδώ σήμερα λοιπόν για να ζητήσουμε άμεσα να λάβουν πίσω, να πάρουν πίσω αυτές τις συγχωνεύσεις, να τηρηθεί όπου υπάρχουν τάξεις διχοτόμηση των τμήματων, όπου υπάρχουν αίθουσες, να μειωθεί ο αριθμός μαθητών σε 20 στο δημοτικό και στα 15 στο νηπιαγωγείο και βέβαια οι παράλληλες στηρίξεις να δίνονται εξ ολοκλήρου σε όλους τους μαθητές που έχουν εκπαιδευτικές μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες. Από νωρίς το καλοκαίρι, πάρα πολύ νωρίς, είχαμε σηκώσει το θέμα εμείς στα Χανιά. Είχαμε βγάλει περίπου 19 τμήματα που θα συγχωνευόταν τότε. Καταφέραμε με αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις και με οχλήσεις προς την Διευθύντρια Εκπαίδευσης να το φέρουμε στα 6 και να μέχρι τώρα 6 συγχωνεύσεις συν 2-3 άλλες τάξεις που ενδιάμεσα οι πρώτες εγγραφές στην πρώτη τάξη συν άλλες 2-3 τάξεις σε διάφορα σχολεία που συγχωνεύονται Τρίτη-Τετάρτη. Είναι κεντρική επιλογή της κυβέρνησης να μειωθεί το κόστος για την εκπαίδευση και γενικά βλέπουμε ότι η κυβέρνηση εγκαταλείπει σιγά σιγά τα κοινωνικά αγαθά στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δηλαδή εγκαταλείπει τα νοσοκομεία, τις κοινωνικές δομές. Είδαμε τον νόμο πριν ένα μήνα για τις δομές στην ψυχιατρική νοσηλεία κτλ. Αυτό που θέλουμε εμείς εδώ είναι να τελειώσει αυτό το πράγμα, να μην γίνουν αυτές οι συγχωνεύσεις, γιατί έχει αντίκτυπο στα παιδιά όλων μας και ειδικά στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή όλα τα τμήματα αυτά αξίζουν να σημειωθεί στα Χανιά, έχουν παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες ελαφρύες ή περισσότερο βαριές. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να σταματήσει αυτό. Είναι 80 οι συγχωνεύσεις στην Κρήτη, εμείς έχουμε περίπου, σας είπα, 6 με 10. Δεν είναι και τεράστιο δηλαδή το κόστος αυτό που κερδίζει, ας πούμε, το αντίκτυπο, αλλά είναι τεράστιος ο αντίκτυπος και δίνει βάση για τα επόμενα χρόνια που θα είναι πιο δύσκολα. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έχει επιλέξει το δρόμο των συγχωνεύσεων τμήματων, της υποβάθμισης της παρεχόμενης ποιότητας εκπαίδευσης και τη μείωση των προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών όπως αποτυπώθηκε και στην πρώτη φάση που έγινε. Επισημαίνουμε ότι σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης συγχωνεύονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πάνω από 80 τμήματα και στο νομό Ηρακλείου κατά 40 τμήματα που επηρεάζει τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εμείς αυτό που ζητούμε και διεκδικούμε είναι να γίνει ο αναγκαίος αριθμός προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, να μην γίνει καμία συγχώνευση τμήματος, καθώς αυτό σημαίνει ότι και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην ουσία δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας να περιορίσει παράλληλα το εκπαιδευτικό δυναμικό. Θυμίζω ότι σε επίπεδο νομού Ηρακλείου και κυρίως Δήμου Ηρακλείου έχουμε πολλά προβλήματα σχολικής στέγης, που αυτό σημαίνει ότι πληθωρικά τμήματα, πέρα από την ποιότητα του παρεχόμενου έργου, έχουμε και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υλικοτεχνική υποδομή και τις αίθουσες των σχολείων, που δεν είναι κατάλληλες για πολυπληθή τμήματα. Και ταυτόχρονα συνεχίζουμε τον αγώνα και σε άλλα επίπεδα παρέμβασης, καθώς χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο καταθέσαμε ψήφισμα στήριξης, το οποίο ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου στηρίζει. Επομένως, μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία, αυτό που διεκδικούμε είναι να διχοτομηθούν ξανά τα τμήματα που συγχωνεύτηκαν και να μην γίνει καμία μετακίνηση μαθητών σε άλλες σχολικές μονάδες και να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού.